Το θέμα της διαιτησίας θα απασχολήσει, θα βρεθεί στο επίκεντρο της απόψινής μας εκπομπής. Οι διεργασίες που συντελούνται και οι αλλαγές που επίκυνται. Υπάρχουν εξελίξεις, θα μιλήσουμε για αυτές με τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτών Ποδοσφαίρων Ηρακλείου, καθηγητή Ταμεία της Ένωσης Διαιτών, τον κύριο Μιχάλη Γαρεφαλάκη, ο οποίος τις παρακολουθεί, μετέχει σε αυτές και θα έχουμε την ευκαιρία να τις σχολιάσουμε. Κύριε Γαρεφαλάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Φίλε Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ τη διεύθυνση του σταθμού σας. Θέλω να σας χαρώ για αυτό το οποίο δίνεται βήμα σε όλο το φάσμα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί ο αιμοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Επίσης, επειδή είναι να πω ακόμα αυτό το δυστύχημα, το τραγικό στα Τέμπη και η ελληνική διαιτησία, χάσαμε ένα συνάδελφο που ήταν μηχανοδηγός από τον σύνδεσμο Καρδίτσας, όπως και επίσης και ενός συναδέλφου το παιδί από το σύνδεσμο Υγείας και Καρδίτσας ήταν τα θύματα, αλλά σε όλα τα παιδιά, στις οικογένειές τους, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Και να πάρω μία φράση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Κυριάκου του Μητσοτάκη: ποτέ ξανά, σε όλα τα επίπεδα. Μας έχει στιγματίσει όλους. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα που πρόκειται να έχουμε, κύριε Γαρεφαλάκη, με ένα σύντομο σχόλιο για τις αλλαγές που συντολούνται αυτό το διάστημα στο χώρο της διαιτησίας, αυτόν τον αενάως πολύπαθο χώρο της διαιτησίας, χωρίς να εξετάζουμε αντιμαχόμενες πλευρές, μπλοκ, πόλεμο συμφερόντων κτλ. Ένα σύντομο σχόλιο για τις αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της διαιτησίας. Θα είμαι πολύ σύντομος και οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει έχουν να κάνουν με τον νόμο 2725 του 99, ο οποίος ποτέ δεν εφαρμόστηκε στο όνομα το αυτοειδίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν αφορούσε την ελληνική διαιτησία. Αυτό το πρόσωπο, τα πρόσωπα που έχουν βοηθήσει ήταν ο κύριος Φούρας επί ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κοντονής επί συνασπισμού, αλλά τελευταία αυτός που έβαλε το μαχαίρι και δεν έκανε πίσω ήταν ο κύριος Αβγιανάκης, τον οποίο εγώ ως ένας άνθρωπος πιστεύω που έχω προσφέρει πολλά στον χώρο του αεραστεχνικού και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, θέλω να τον ευχαριστήσω και περισσότερο να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδωξε στον Λευτέρη τον Αβγιανάκη. Να κάνουμε ένα χρονικό, να δούμε τη ροή των πραγμάτων πώς έχει, να δώσουμε σε μια χρονική διάσταση την ροή των γεγονότων. Ευχαρίστως. Από το 1999 ο κύριος Φούρας έκανε ένα κανονισμό ο οποίος πέρασε από τη Βουλή και αφορούσε όλους τους διαιτητές των ομαδικών αθλημάτων. Δεν αφορούσε τη διαιτησία του ποδοσφαίρου. Στα ομαδικά αθλήματα, όπως ξέρετε, υπάρχουν διαιτησίες. Εκεί αυτό αφορούσε τους πάντες. Εδώ θα σταθώ και θα δώσω συγχαρητήρια και στους παράγοντες της διαιτησίας του βόλεϊ, αλλά και περισσότερο του μπάσκετ, οι οποίοι είναι πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά, οι οποίοι αμέσως εφήρμοσαν παρά τις αντιρρήσεις που είχαν οι παράγοντες. Όταν λέω παράγοντες, δεν εννοώ τον παράγοντα αυτόν ο οποίος ματώνει και βάζει το χέρι στη τσέπη για να υπάρχουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές και να βλέπουμε αυτό το θέμα που βλέπουμε. Αυτός είναι ο ήρωας, ξεχωριστός ο ήρωας του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι παίρνουν ένα μερίδιο του προϋπολογισμού τους και λόγω της αγάπης που έχουν το δίνουν σε κάποια ομάδα, σε κάποιο γκρουπ, επαγγελματικά, αεραστεχνικά. Αυτή είναι η ήρωση, αυτή είναι έξω από αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν και αντιδρούν είναι οι κύριοι κύριοι, οι οποίοι σήμερα θα είναι και αύριο δεν θα είναι. Είναι οι παράγοντες των θεσμών. Αυτοί αντιδρούσαν και μάλιστα αντιδρούσαν διότι δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια για να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να πω τη λέξη δεν ξέρω. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Ξέρω τι σημαίνει διαιτησία. Ξέρω σε τι αποσκοπούσε η διαιτησία να είναι όμοιρος
των θεσμών των παραγόντων, όχι των σωματείων, των θεσμών των παραγόντων. Αυτοί δηλαδή που ψηφίζονται από τα σωματεία για να διοικήσουν. Κοιτάξτε, χωρίς οι θεσμικοί παράγοντες υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Στο πρόσωπό τους τιμάται ο θεσμός, όχι το πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Μην μου το βάζεις έτσι. Μην μου το βάζεις έτσι, δεν τελειώσουμε. Γιατί? Παρακαλώ, σας ακούω. Αλλά πρέπει όμως ο παράγοντας, να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Άκου, φίλε μου, Αντώνη, μια λέξη θα σου πω. Όταν ο Γαϊφαλάκης θέλει να ανακατευθεί με το θεσμό, πρέπει να μην περιμένει από το θεσμό ούτε μισθό, ούτε χρήματα για να ψηφίσει. Για τον Μιχάλη τον Γαϊφαλάκη μιλάω. Αλλά από τον προϋπολογισμό της οικογένειάς του να δείξει αυτή την αγάπη. Δυστυχώς, Αντώνη, και το ξέρετε όλοι σας, και το ξέρω και εγώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το κλείνω με εδώ. Εγώ γιατί θα είναι μετά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, άμα δεν ξέρεις εσύ, άμα δεν ξέρεις εσύ που μου κάνεις την ερώτηση, τι σημαίνει θεσμός? Μ' αρέσει η συζήτηση αυτή. Καλύτερα αυτή παρά τον κανονισμό. Τι σημαίνει θεσμός? Τι είναι ο θεσμός, για πες μου. Όχι, συγγνώμη. Ο θεσμός τι είναι? Να το αναλύσουμε. Να σου πει ότι αυτή μιλάει για θεσμό. Ποιος είναι ο θεσμός? Ο θεσμός είναι ένα σύνολο ανθρώπων που εκπροσωπούνται από κάποιο διοικητικό συμβούλιο το οποίο ψηφίζεται. Είναι έτσι? Ναι, και χωρίς να το προσωποποιούμε. Δεν το προσωποποιούμε. Άκουσες να πω ονόματα? Όχι. Ωραία, οκ. Okay. Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος βάζει υποψηφιότητα στο θεσμό και ξέρει ότι δεν θα έχει μισθό, ακόμη και με τα κινήσεις θα τις βάζει από την τσέπη του, αν δεν έχει ο θεσμός λεφτά, το ταμείο του, και χρησιμοποιεί άλλα μέσα. Και χρησιμοποιεί άλλα μέσα για να γίνει πρόεδρος. Αυτός λέγεται θεσμός ή λέγεται επάγγελμα? Στην Αμερική, πάμε τώρα σε ένα πολιτικό κομμάτι, ο πρόεδρος είναι για 2 τετραετίες. Τρίτη δεν υπάρχει. Και το σωστό είναι αυτό. 2, 3 φεύγα, ο επόμενος. Εδώ έχουμε προέδρους που είναι 25 χρόνια. Το έχουν κάνει επάγγελμα. Αυτός δεν λέγεται θεσμός, λέγεται επάγγελμα. Στην ΕΠΟ, είδατε. Συνέχεια αλλάζουν. Συνέχεια, συνέχεια. Εκτίθεται όμως, από τη στιγμή που εκτίθεται και υπάρχει προτίμηση για κάτι τέτοιο. Άλλο εκτίθεμε, προσέξτε κύριε Αντώνη, άλλο εκτίθεμε και άλλο επάγγελμα. Όταν εκτίθεμε, δεν πληρώνω για να πάρω ψήφους. Εκτίθεμε και αν το βγήκα. Όπως εγώ στο χωριό μου, που είμαι πρόεδρος. Κατέβηκα, δεν έβαλα ούτε μία δραχμή και βγήκα πρόεδρος. Εδώ ακούγεται στα στέκια τα ποδοσφαιρικά ότι δεν περνάνε εκλογές και να μην δοθούν χρήματα για να ψηφίσουν τον πρόεδρο. Και μάλιστα εγώ έχω ζήσει παρόμοιες περιπτώσεις που δεν τις πίστευα, αλλά τις διαπίστωσα. Δεν τις πίστευα, τις διαπίστωσα όμως. Και το κακό είναι όταν μπλέκονται και πολιτικοί παράγοντες στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών παραγόντων και δίνουν χρήματα για να εκλεγεί το διοικητικό συμβούλιο του θεσμού. Θα μου πεις... Και υπάρχει ένας εκφυλισμός του... Ακριβώς, θα μου πεις τώρα κύριε, γι' αυτό λοιπόν δεν εφαρμόστηκε ποτέ 27-25 του 99, ναι. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Λευτέρη τον Αβγενάκη και το λέω δημόσια και θα τον στηρίξω. Και δεν έχω και κανένα όφελος, δεν έχω πιει ποτέ μαζί του καφέ, το ξέρω όλο το Ηράκλειο, δεν έχω φάει ποτέ μαζί του, έτσι. Έχουμε κάνει συναντήσεις για το θεσμό και μόνο για το θεσμό. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και ο υφυπουργός ο συμπατριώτης μας, ο Λευτέρης ο Αβγιονάκης, ξέρετε τι έχει γίνει, τον βρίζουνε, τον κάνουνε, τον δείχνουνε. Και εδώ είναι ένα θέμα, αυτά σε όλα που λέμε. Ως δημοσιογράφος εσύ, να πιάσουμε το πρωτόκολλο. Γνώριζες εσύ πόσα σωματεία, όχι, κάτσε τώρα, το λύσουμε το θέμα ή το κλείσουμε. Γνώριζες εσύ ως δημοσιογράφος πόσα σωματεία, δεν μου λέει το ποδόσφαιρο, γενικά μιλάω, έχει η χώρα μας. Αυτό, για να σου πάω εκεί που σου είπα, ξέρεις τι γινότανε, είχα μια σφραγίδα, είχα ένα καταστατικό, ερχόταν οι εκλογές,
Έλεγα τι έχουμε σήμερα, θα πάρουμε καμιά δραχμή. Αν θα πάρουμε, ψηφίζω. Άμα δεν πέφταν τα χρήματα, ξαφανιζόταν το σωματείο. Δεν κατέβαινε στις εκλογές. Και ήρθε ο Λευτέρης ο Αβγενάκης και έκανε το πρωτόκολλο. Ένα απλό ήταν. Μην ακούς τώρα αυτά που λένε. Αυτά είναι τώρα αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης για να ισχύσει το σύστημα το παράνομο. Γιατί παράνομο. Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να έχει Μητρό και η Ελλάδα να μην έχει. Είμαστε Ευρώπη, δεν είμαστε. Δηλαδή όπου μας συμφέρει είμαστε με την Ευρώπη. Όπου δεν μας συμφέρει δεν είμαστε με την Ευρώπη. Ακόμα και οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί δεν έχει να κάνει για την ύπαρξη του Μητρώου, όσο για την ανελαστικότητα που υπήρχε, όπως ισχυρίζεται η πλευρά αυτή, στο χρονικό όριο. Ότι και θα έπρεπε να υπάρχουν, να μην είναι τόσο δεδαλώδης από πλευράς δικαιολογητικών η ζήτηση. Αλλά να έρθω σε εσάς. Όχι. Θα σας απαντήσω. Έχω άποψη. Ναι. Έχω άποψη σαν άποψη ποδοσφαίρου. Μαζί σου αυτό που λες. Αλλά ξέρεις κάτι. Θυμάσαι από πότε μιλήσαμε για Μητρό. Ναι. Ποια η χρονολογία. Επί 3 χρόνια. Ακριβώς. Δεν μου λες τα σωματεία, αυτά τα σωματεία, πού ανήκουν. Πού ανήκουν, πες μου. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Του κάθε νομού. Της κάθε περιφερειακής ενότητος. Εκεί υπάρχει λογιστής. Υπάρχει προσωπικό που πληρώνεται. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, όλα μου τα σωματεία θα έκανα εγώ τα χαρτιά. Εγώ. Και σε μια γενική συνέλευση θα τους είπα, κύριε, σας εξυπηρέτησα, σας έγραψα, αν θέλετε να βοηθήσετε το Ταμείο της Ενώσεώς μας, γιατί και εμείς δεν έχουμε πόρους, βοηθήστε το. Από τα χρήματα που θα πάρετε. Ό,τι θέλετε. Αλλά τι συμβαίνει. Κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση εις βάρος των σωματείων. Αυτό έγινε. Αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης εις βάρος των σωματείων. Αυτή τη στιγμή, το τελευταίο που έκανε η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο ήτανε, μία αίτηση, μία αιτησούλα. Γαρεφαλάκης Μιχάλης, αφημί, την έβαζε σε ένα email και την έστειλες απάνω. Ήμουν προχθές, θα πω και τώρα του σωματείου, ήμουν προχθές με ένα φίλο μου ποδοσφαιριστή, του λέω, αλλά του λέω, γιατί του λέω εσείς δεν συμμετέχετε στο ποδόσφαιρο. Λέει, κύριε Μιχάλη, λέει, κάναμε τα χαρτιά μας. Και δεν μας ήταν ενέκρινα. Λέω, ποιος η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λέει, όχι. Λέω, μήπως η Γενική Γραμματεία. Όχι, μου λέει. Άρα λοιπόν, να ξέρεις φίλε Αντώνη, και να ξέρεις, μου αρέσει η αλήθεια, ότι μη φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Μη φοβάσαι. Το πολύ όπως είπες, τρελός. Η σώζει. Όχι, γι' αυτό είναι. Πολύ, πολύ να ακούνε σε τρελός που λέει για μένα, έτσι. Όταν λέω, αυτό είναι τρελός. Η αλήθεια σώζει. Και θα σου το πω αυτή την κουβέντα, αυτή που σου λέω, το άκουσες να δεις. Άρα λοιπόν έγινε αντιπολίτευση εις βάρος του Λευτέρη Αβγενάκη στα συμφέροντα που χτυπηθήκανε. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό στηρίζω Λευτέρη Αβγενάκη. Και επειδή είμαι πολύ μες στα πράγματα, πολύ μες στα πράγματα, έχω ασχοληθεί, είμαι συνταξιούχος καταρχήν, και ασχολούμαι με τις ώρες, δεν αφήσω τίποτα να πέσει κάτω, και στην κοινότητα που είμαι πρόεδρος, και στο σύνδεσμό μου, και στην Επιτροπή Διακρισίας όταν ήμουν, έτσι. Και πάντα βοηθάω, αλλά πάντα δεν μ' άρεσε το ψέμα. Δεν μ' άρεσε το ψέμα. Ξέρετε ότι εγώ με διώξαν από την Ένωση με τέτοια προσφορά που είναι, με ταπείνος θα το πω, εζωή. Άστο, γιατί δεν θέλω να λύω τον εαυτό μου. Με διώξανε γιατί δεν πήγα να πω ψέματα εις βάρος του Μιχάλη του Κουκουλάκη. Και εκδιώχθηκε το παιδί μου. Εκδιώχθηκε. Με αποτέλεσμα πριν 2 χρόνια τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκα εγώ. Παράνομα. Από παράνομους. Γιατί δεν εφήμωσαν τον 27-25. Αυτοί οι κύριοι που τιμωρούσαν, αυτοί όλοι οι κύριοι, κανονικά πρέπει να διαγραφούν. Αλλά μέσα από θεσμικές διαδικασίες. Λοιπόν, για να έρθουμε γιατί. Όχι, να μην έρθουμε. Αυτό είναι στο θέμα μας. Όχι, θα τα πούμε όλα. Ξέρεις τι μου είπες. Θα τα πούμε όλα, Μιχάλη. Και σου είπα, μην με τσιγκλήσεις. Ωραία. Γιατί εγώ δεν λέω τελεία και συνεχίζω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που τους έβαζε, άνθρωποι ήταν αυτοί, συνάδελφοί μου ήτανε. Ναι. Συνάδελφοί μου, που παράνομα, διότι 27-25, να τον διαβάσουνε, όταν δεν είσαι μέλος του συνδέσμου, δεν λέγεσαι διατητής. Όλοι οι αγώνες είναι στον αέρα, όλοι οι αγώνες. Οι διατητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του συνδέσμου, δεν είναι διατητές. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται στο σύνδεσμο και όχι στα υπόγεια των ξενοδοχείων.
Πρέπει να διδάσκουν καθηγητές διατησίες. Παίζει μεγάλη σημασία ο καθηγητής διατησίας από τον εκπαιδευτή. Για να γίνεις καθηγητής διατησίας, φίλε μου Αντώνη, πρέπει να έχεις κάποια προσόντα. Δεν μπορεί ο διατητής της γάμα κατηγορίας με πέντε παιχνιδιά για να εντάξει. Γι' αυτό πάμε έτσι που πάμε. Κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό. Να τα βάλουμε όλα σε ένα, να τα δώσουμε τη χρονική ροή των γεγονότων. Να μιλήσουμε λοιπόν για την Ένωση Διατητών, να μιλήσουμε για τον 27-25, για το πώς έχουν προκύψει αυτά τα πράγματα. Αυτά που θέλουμε, αυτά που. Μα αυτά λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, αυτά λέω. Αυτά είναι μέσα στο 27-25, λέω Γαρφαλάκης. Αυτά όλα που σας λέω είναι μέσα στο 27-25. Αν θα πιάσει τον 27-25, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για μια τροπολογία. Όχι, δεν είναι τροπολογία. Είναι νόμος της κυβέρνησης. Ναι. Έτσι, η οποία έχει περάσει από τη Βουλή, έχει αναρτηθεί. Υπάρχει εφημερία της κυβερνήσεως και μέσα από αυτά υπάρχουν κάποια άρθρα. Τα οποία είναι τα μοδικά θλήματα. Είπαμε, δεν αφορά μόνο τη διατησία του ποδοσφαίρου. Και δώσαμε και συγκρατεία στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Και εξηγήσαμε κάποιους λόγους. Κατά την άποψή μου και την άποψη αυτών που τα λένε στα. Γιατί ξέρετε κάτι. Αν δεν παρακολουθείς τον παλμό της κοινωνίας, καλύτερα να μην ασχολείσαι. Είτε πολιτική είναι αυτή, είτε θεσμική, είτε ιδιωτική. Πρέπει να ακούς την κοινωνία. Τι λέει η κοινωνία. Και μπρος του και πίσω σου. Και να διορθώνεις αν θέλεις να συνεχίσεις. Αν δεν θέλεις να πηγαίνεις στο σπίτι σου. Εδώ βρίζουνε απατεώνες, κλέφτες. Το ένα, το άλλο, φανερά. Και δεν βγαίνει κανείς. Και πάω εκεί να πάρει. Γιατί. Και με ξυλούνε. Και κάνω αντιπαραθέσεις. Γιατί το κάνω. Για μένα εγώ θα φύγω αύριο. Όταν λέω θα φύγω, δεν ξέρω αύριο η ψυχή μου πότε θα φύγει από το σώμα μου. Αλλά θέλω να αφήσω ένα πετραδάκι, ηθικό πετραδάκι, ένα πετραδάκι που θα επιτρέψει στα παιδιά να παίξουν μπάλα, στα παιδιά που θέλουν να κάνουν τους προπονητές να τους κάνουν, στους προέδρους που ματώνουν να ξέρουν θα βάζουν 5 φράγκα και δεν τους ζητάνε 1000, και προπάντως στους διατητές που θα αγαπήσουν τη διατησία όπως την αγάπησα εγώ, έτσι. Και έχω πονέσει για αυτή και έχει τιμωρηθεί και η οικογένειά μου με πέμπτο παράπονο, γιατί τόσο πολύ αγαπώ. Μετά την οικογένειά μου αγαπώ τη διατησία, αγαπώ το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Και το Θεό που με έστειλε. Και βλέπω ανθρώπους, απατεώνες, άνθρωποι του τζόγου. Το ξέρουν όλοι οι πάντες. Και είναι αχηγοί. Και δεν μπορεί να τους μιλήσεις. Και σου κουνάνε και το χέρι σου κάνουν έτσι. Εσύ δεν θα μου εντάξει το ήθος. Εσύ βρε που τα μηχανάκια τα ρύθμιζες για να κλέβεις τον άνθρωπο. Συγγνώμη. Όχι. Έτσι είναι φίλε. Όχι. Δεν λέμε ονόματα. Είπαμε θα πούμε ονόματα. Αλλά δεν θα πούμε να πω και ονόματα. Δεν θα πω όμως ονόματα για να τους κάνω στην εκπομπή. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Η πικρή αλήθεια. Ξέρεις κάτι με έχει πονέσει περισσότερο φίλε Αντώνη. Και άφησε να το πω. Συνάδελφοί σου, δημοσιογράφοι, παρακαλώ. Οι οποίοι σε ανώνυμη στήλη βρίζουν οικογένειες, προσωπικότητες, υπουργούς, πολιτικούς, σε ανώνυμη στήλη. Και εμείς σκύβουμε το κεφάλι και όχι ότι τους φοβόμαστε, δεν τους φοβόμαστε. Αλλά δεν κατεβαίνουμε στο επίπεδό τους. Παίρνει μια διαφορετική ροή από αυτή που θέλω. Όχι, ροή είναι πάνω σε αυτό. Αυτά φέραν και δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Άκου, Αντώνη. Ξέρεις κάτι, Αντώνη. Άκου να δεις. Εδώ με κάτσε να τα πούμε όλα, έτσι δεν μου πες. Βεβαίως. Τώρα να γίνει η εκπομπή ανούσια, λέμε κάποια πράγματα, θα το τελειώσω εγώ. Αυτά που σου λέω όμως έχουν γίνει γιατί κάποιοι άνθρωποι με ήθος σου λέει να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτός εδώ. Έτσι. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της Πανελλήνιας Ένωσης Διαιτητών Ποδοσφαίρου, της παλιάς ΟΛΠΕ, η οποία διατηρεί μάλιστα και το όνομα αυτό. Μια τροπολογία που κατά πλειοψηφία έδωσε δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Από εκεί πέρα είχαμε κάποια θέματα που προέκυψαν. Είχαμε το θέμα με τον κύριο Σπανέα, με την κίνηση Σπανέα, που υπήρχε μια αναστολή της εγγραφής. Άλλο πάλι αυτό. Αυτό και αν δεν είναι. Άστο τώρα αυτό. Θα το εξηγήσω και αυτό. Καλά που το λες. Να αποκτήσει νόμιμη διοίκηση κατόπιν νέων εκλογών. Έχω λάθος κάπου. Λάθος.
Πείτε μου, πού είναι. Αυτό σου λέω, αυτό και δεν είναι. Αυτό και δεν είναι. Μην με διακόψει πάλι και να μου πει. Όταν θα έρθει η ερώτηση, θα ανεχτείτε διακοπέ. Όχι, θα ανεχτώ, αλλά ξέρει, δεν θα μου επιτρέψει να λέω την αλήθεια. Εγώ μιλάω. Την άποψή σα. Εσύ με ρωτά, εγώ απαντάω. Την άποψή σα. Ωραία, λοιπόν. Διακοπέ θα έρθει. Ο κύριο Παλαιά, λοιπόν. Κάποιε ενοχλητικέ. Δεν έχω εγώ πρόβλημα να πω. Καμία ενοχλητική. Καθαρό το άνθρωπο δεν φοβάται, λοιπόν, το έξανδη. Φτωχό έφυγα από το ποδόσφαιρο, φτωχό μπήκα, φτωχό θα φύγω. Έτσι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, με ταπείνωση και σεβασμό. Ο κύριο Παλαιά προτάθηκε από μένα να ηγηθεί και να είναι πρόεδρος στην Ένωση Διαιτητών. Δέχτηκα το 2000. Για την οποία, συγγνώμη κύριε Μιχάλη, δεν έχουμε μιλήσει όμως. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Μα θα ξεκινήσουμε από εκεί. Μα τώρα μιλήσουμε για το Σπανέα. Ναι, ναι. Πού θες να πάμε, στην Ένωση ή στο Σπανέα. Όχι, να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ένωση. Από την Ένωση, ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε από την Ένωση. Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψει όμως να κάνω, αν και εγώ στο, για το παρελθόν, λέει ένας φίλος μου, λέει, αυτός που θυμάται το παρελθόν, λέει μια φράση και αφήνω τελείως, έτσι. Εγώ όμως το παρελθόν με βοηθάει μια και με βοηθεί. Μια ότι όποιος το ξεχνά είναι καταγκασμένος να το ξαναζήσει. Όχι, όχι, όχι. Μαθαίνεις από το παρελθόν για να κάνεις λάθη στο μέλλον. Αυτό μου έχει εντάξει εμένα. Για έτσι. Να κάνεις λάθη ή να μην κάνεις λάθη. Να μην κάνεις, από ναι. Το παρελθόν μαθαίνεις, έτσι, ναι. Όταν κάνεις την αυτοκριτική σου και είσαι σωστός για να μην κάνεις λάθη στο μέλλον. Καμιά okay. Φορά η ιστορία παραλαμβάνεται σαν φάρσα το okay. Κύριο Κάρλος ο Μάρξ πριν από 250 χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν. Μπράβο Αντώνη μου, σε συγχαίρω. Λοιπόν, έτσι θέλω να υπάρχει, να φύγω από τη συγκίνηση και να υπάρχει και λίγο χαμόγελο. Θέλω να δώσω μια αποσυμπίεση για την ναι, ναι, ναι. Αλλά δυστυχώς ξέρεις κάτι, ξέρεις λοιπόν. Κάτι Αντώνη, όταν σε έχουν πειράξει ηθικά και όταν έχουν πειράξει, ξέρεις κάτι, μετά, πάλι να κατηγορηθώ, μετά από τη θρησκεία, τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία μας και τους Αγίους, εκεί εγώ πιστεύω πρώτα. Όλοι γιατί πιστεύω. Αυτοί με φέραν στη ζωή, mm-hmm. Αυτοί με έχουν ευλογήσει να κάνω ό,τι κάνω, ναι. Και αυτοί μου δίνουν τη φώτιση να πορεύομαι. Βοήθεια όλων μας. Ναι. Έτσι μπράβο. Μετά είναι η οικογένειά μου. Όταν λοιπόν μέσα από την οικογένεια αποκτήσεις ένα παιδί, είναι θείο δώρο. Και ξέρεις κάτι, αυτό το παιδί είναι η ζωή σου. Όταν λοιπόν εκδικούνται το παιδί σου για να χτυπήσουν εσένα, εκεί τρελαίνεσαι. Και όσο άγιος άνθρωπος και να είσαι, ξεφεύγεις πότε πότε. Και αν έχω ξεφύγει, ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν δέχομαι, είσαστε όλοι πατεράδες που με ακούτε, φανταστείτε να χτυπάνε το παιδί σας. Ένα αθώο παιδί. Το κλείνω εδώ το θέμα και πάμε για το παρελθόν. Το παρελθόν λοιπόν ξεκινάει. Η Ένωση, ναι. Όταν έγινα διαιτητής, υπήρχε η ελληνική διαιτησία, ήταν ανεξάρτητη. Ο σύνδεσμος, το σπίτι του διαιτητού, εκεί που έδινες εξετάσεις, από εκεί οριζόσουνα, από εκεί έγιναν οι αξιολογήσεις και στο τέλος, μέσα από τα προσόντα τα οποία ίσως αυτά τα χρόνια, γινόσουν αν ήθελες καθηγητής διατησίας ή παρατηρητής. Πάντα υπό τον έλεγχο. Δεν μπορούσες να πλαστογραφήσεις. Κρατήστε το αυτό. Σήμερα υπάρχουν συνάδελφοί μου οι οποίοι έχουν βάλει παιχνίδια τα οποία ποτέ δεν έχουν παίξει. Και εδώ στο Ηράκλειο. Και οι οποίοι το έκαναν για να αξιολογηθούν παρατηρητές. Δεν εννοώ για ενεργεία διαιτητές. Μιλάω για μία ενεργεία. Έχουν γνώσει οι φύλακες. Αυτή λοιπόν η Ομοσπονδία κράτησε μέχρι το 1999. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο Θεός να το συγχωρέσει, ένας άξιος άνθρωπος που αγαπούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο κύριος Τριβέλλας, ήταν αυτός που με τη βοήθεια συναδέλφων μου, οι οποίοι είχαν κόντρα με την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, η οποία ήταν ανεγνωρισμένη από τις ελληνικές κυβερνήσεις και η οποία έπαιρνε και επιχορήγηση και επιχορηγούσε τους συνδέσμους, άρχισε λοιπόν σιγά σιγά χωρίς την άδεια της FIFA και της UEFA, και αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την οριστική μελέτη, και θα φτάσουμε εκεί στο τέλος,
να παίρνουν δικαιώματα οι παράγοντες, χάρη στον πανέξυπνον άνθρωπο, με μία κουβέντα την οποία ως επιστήμονας βρήκε αυτός και την έριξε το αυτοδίκητο. Αυτοδίκητο υπάρχει και πάντα υπήρχε από τη FIFA και την UEFA, αλλά δεν αφορούσε την ελληνική διατησία. Σε κανένα κράτος. Σε κανένα κράτος. Υπήρχαν πολλές εξεγέρσεις των διαιτητών. Θα τις πω εξεγέρσεις. Φτάξαμε στο σημείο να κάνουμε απεργία. Συμμετείχα στην απεργία. Ήμουν υποψήφιος να ξενογοηθώ από την Κίνα. Αυτοί ήταν μάλιστα να παίξουν ένα παιχνίδι στο Ρέθυμνο, Ένωση Ρεθύμνου με το Λεβαδιακό. Δεν πήγα να παίξω. Με είχαν πάρει από την ΕΠΟ και μου είχαν πει ότι κύριε Γαρεφαλάκη θα πάω να παίξετε. Και τους είπα όχι. Λέει κρίμα, δυστυχώς δεν θα αξιολογηθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι συνάδελφοί μου, δεν θα πω ονόματα, ξέρουν οι συνάδελφοί μου παλιοί που πήγαν και έπαιξαν στην Α' Εθνική και πολλοί από αυτούς έγιναν και διεθνείς. Ήταν το πρώτο καμπανάκι ενάντια στην οργανωμένη διαιτησία. Ήταν ο φόβος. Εμείς οι ίδιοι τρώμε τις σάρκες μας. Εμείς οι ίδιοι πουλήσαμε την ελληνική διαιτησία για την καρέκλα και για τις αξιολογήσεις. Καμία συμμετοχή δεν είχε μετά τα χρόνια ο Έλληνας εν ενεργεία διαιτητής. Ο αδικημένος. Γιατί εμένα... Ολοκληρώστε για να περάσουμε ναι, ναι, και άλλη γιατί εμένα, ναι, γιατί εμένα... Και τελειώνω. Θα φτάξω μέχρι το 2003. Παίζει μεγάλη σημασία αυτό που θα πούμε το 2003. Για μένα ο Έλληνας διαιτητής είναι μέσα στους 5 κορυφαίους του κόσμου. Με προσωπικότητα, με ήθος και πάνω απ' όλα με αγάπη. Ψώνιο. Και ξέρετε γιατί, στα άλλα κράτη υπάρχουν επαγγελματικές διαιτησίες και πληρώνονται. Εμείς εδώ για να παίξουμε βάζουμε λεπτά από την τσέπη μας, λόγω του ψώνιου που έχουμε. Εγώ για να πάω στις συνεδριάσεις και στις ταλαιπωρήσεις που μας κάνει το ο κ. Σπανέας, βάζω λεφτά από την τσέπη από την οικογένειά μου, δεν παίρνω τίποτα. Και έχω χαλάσει μέχρι τώρα 3.000 ευρώ. Δεν μου περισσεύουνε. Δεν μου περισσεύουνε. Λοιπόν, να τελειώσω. Το 2003 λοιπόν. Ναι. Παραλείψτε λεπτομέρειες όμως πρώτα. Ναι, παρέχω παρέχοντας πολλά. Δεν έχω πει ονόματα που πούσε τη διαιτησία. Και πάω στο 2003. Το 2003 λοιπόν, κάποιοι βέβαια τώρα θα... Να τον. Ο πρόεδρος του Συνδέμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Πάθας, αδερφός μου και φίλος μου και μέχρι σήμερα, και τιμώ που το λέω αυτό, γνώστης του ελληνικού και επαγγελματικού και αριστερού ποδοσφαίρου, σήμερα είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά, μας κάλεσε τους φίλους του και μας είπε: κύριοι, όπως πάμε θα κλείσουν οι σύνδεσμοι. Είναι ζήτημα μηνών. Πραγματικά κλείσανε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ζητήσαμε λοιπόν από τότε το Ζαφύρι, το οποίο ήταν τότε στο Πασόκ ο κ. Ζαφύρης, οργανωμένος στο Πασόκ, γιατί πρέπει να λέγονται γι' αυτά, και ζητάμε τον κ. Ζαφύρη να κάνουμε γενική συνέλευση. Κάναμε εμείς μια μικρή γενική συνέλευση στο Μιστρά, στον Πειραιά, 43 σύνδεσμοι. Φάγαμε, ήπιαμε δωρεάν όλα. Είχαμε βάλει κάποιοι σύνδεσμοι λεφτά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά μας. Συμφωνήσαμε όλοι ότι προχωράμε και τι ζητούσαμε. Να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Αυτός εδώ ο νόμος. Το γράφω σήμερα και στο Facebook σε ένα σχολιασμό που έκανε ένα συνάδελφός μου που τον πήρα εγώ στη διαιτησία. Δεν θα πω το όνομά του. Εγώ το πήρα αυτό στη διαιτησία. Έτσι. Και έφταιγε. Αυτό έφταιγε. Έτσι. Και όταν γίνανε εκλογές δεν με ψήφισε. Από την παραπροδιοφόρηση που είχε. Και ακόμη και τώρα, χωρίς να ξέρει τον νόμο, πάλι τα ίδια λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λοιπόν το νόμο ζητούσαμε να εφαρμοστεί το 2003. Η Γενική Συνέλευση θα γινότανε στο Σύνδεσμο Διαιτητών Πειραιά της Αθήνας. Πήγαμε λοιπόν εκεί, μαζευτήκαμε όλοι, χαρούμενοι όλοι, τώρα σίγουρα 43 συνδέμου, 44 στους 53, κάνεις περίπατο. Και τι ζητούσαμε? Ότι να γίνουμε μέσα από τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΟ που θα γίνει τώρα από τον κ. Μπακάκος, να συμμετέχει η Ομοσπονδία ως Ένωση και οι σύνδεσμοι να μεταμοστούν σε σωματεία, αυτό που λέει αυτός ο νόμος εδώ πέρα, έτσι, του 99. Το μάθανε λοιπόν, ξέρεις πάντα όταν υπάρχει πολλοί κόσμος υπάρχουν και ρουφιάνοι. Κάποιοι από εμάς λοιπόν το μετέφεραν τότε στον πρόεδρο της ΕΠΟ τον Γκαγκάτση, μεγάλος παράγοντας για μένα,
όπως και ο Τριβέλλας. Πρέπει να βάλουμε μια τελική. Όχι, τελειώνουμε, το ξύνω, το ξύνω εδώ. Την άλλη μέρα, κύριε Αντώνη, αγαπητοί μου φίλοι, από τους 43 ξέρεις πόσες μείναμε. 7. 7. Και ξέρεις ποια ήταν η απόφαση της ΕΠΟ, της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας, της παράνομης Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας. Έξω από τις κατηγορίες, οι ενεργοί διαιτητές και οι παρατηρητές των συνδέσμων αυτών, για να χτυπήσουν τις διοικήσεις και να μας ρίξουν από τις διοικήσεις. Τότε υπήρχε μια εκπομπή αθλητική, μου τη θύμισε ένα συνάδελφό σου προχθές. Δεν ξεχνιούνται μου λέει αυτά τα πράγματα. Δεν ξεχνιούνται. Μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος. Εσύ ήσουν ο ίδιος, Αντώνη. Του Μανώλη του Χρονάκη. Θα θυμηθεί ο Μανώλης τι γινότανε. Λοιπόν, γι' αυτό ξέρεις κάτι, όταν λες την αλήθεια, μην φοβάσαι. Πάμε για διάλειμμα να ξεκουραστεί και ο κόσμος. Την πάσα τη δίνει ο Μιχάλης ο Γαρεφαλάς. Πάμε για διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε, υπενθυμίζουμε ότι χορηγός για την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι το νερό Ζαρός από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε λοιπόν, μιλάμε με τον Μιχάλη τον Γαρεφαλάκη για την Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου και είχαμε μείνει στο θέμα αυτό στην Πανελλήνια Ένωση. Κύριε Μιχάλη, είχαμε στο 2003, είχαμε πει. 2003. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω μία μικρή παρένθεση. Μας πιέζει ο χρόνος, βέβαια. Ναι, 30 λεπτά. Θα σε καλύψω, μην φοβάσαι. Ναι. Φεύγομαι. Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση και θέλω να μνημονέψω κάποια ονόματα της Ομοσπονδίας, τον Φάνη τον Γεωργίου, τον Αντώνη τον Βασάρα, τον Γιώργο τον Φασόλη, τον Ηλία τον Καραμάνη και τον Χαραλάμπη τον Μιλαδωράκη, τον χωριανό μας εδώ πέρα, αν και αυτός έμεινε μοναχός του, προδόθηκε κι αυτός. Όλοι αυτοί που ανέφερα, έτσι, και συνεχίζει τώρα αυτή η ιστορία, προδοθήκαν από συνεργάτες τους. Από κάποιους συνεργάτες τους. Έτσι. Και έτσι ποτέ δεν έγινε το όνειρο να ισχύσει ο νόμος. Ποτέ. Και πάμε τώρα, τι λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει κάνει προς το καλύτερο ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Μετά από συνάντηση που είχαμε με τη FIFA και την UEFA και την ΕΠΟ, είναι αυτή η ολιστική μελέτη. Τι είναι ολιστική μελέτη? Ακούει ο κόσμος ολιστική μελέτη και τι είναι? Αποτελεί προϊόν ανάλυσης της σημερινής εικόνας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προσέξτε, ανάλυσης
της σημερινής εικόνας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εισηγητικό κείμενο περιλαμβάνει συστάσεις για την υιοθέτηση πρακτικών σε επίπεδο οργάνωσης της διοίκησης του ποδοσφαίρου εκ μέρους της οικογένειας αυτής. Είναι μια εσωτερική διαβούλευση. Αυτό είναι. Πού φταίει τώρα εδώ ο Λευτέρης ο Αβγιονάκης? Δηλαδή καθόμαστε εδώ μια παρέα, λέμε τα του ποδοσφαίρου ότι φταίει αυτό, 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 λέει η FIFA θα κάνουμε αυτό, 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 οκ, okay. Φεύγουμε και αρχίζει ο πόλεμος. Όχι να το κάνουμε έτσι, αυτά, όπως συμφωνήσαμε αυτά. Και τι συμφωνήσαμε? Να εφαρμοστεί ο νόμος. Οι διαιτητές να γυρίσουν στους συνδέσμους, να γραφτούν email για να είναι νόμιμοι, να υπάρχει επιτροπή διαιτησία στην ΕΠΣΗ, η οποία θα βγαίνει από, το, από τα άτομα τα οποία δικαιούνται βάσει βιογραφικού και όχι επιλέγω εγώ τον Μιχάλη τον Γαρεφαλάκη που έπαιζε γάμα κατηγορία και αφήνω έξω τον Μιχάλη τον Κουκουλάκη που είναι FIFA, αλλά βιογραφικού και με σειρά. Αν ανοιχτεί ο πρώτος, θα πάμε στο δεύτερο, αν το τρίτο, τέταρτο. Έτσι είναι το σωστό και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Θέλουνε, δεν θέλουνε κάποιοι. Τελειώσαμε. Διαφορετικά θα είναι έκτοτοι. Δεν θα, θα είναι και τα πρωταθλήματά τους. Και δεν φταίνε, δεν φταίνε οι διαιτητές. Εμείς θέλουμε συνεργασία, το είπε και ο πρόεδρος στο σύνδεσμο που ήρθε, συνεργασία και να εφαρμοστεί ο νόμος. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Επιστροφή των διαιτητών και η εγγραφή στα μητρώα των διαιτητών. Τελειώσαμε. Και δεν πάει να το διαπραγματευτεί και κανείς. Το δεύτερο, τα μαθήματα φεύγουν από τα υπόγεια και πηγαίνουν στις αίθουσες των διαιτητών. Του συνδέσμου τους. Οι αξιολογήσεις θα γίνονται με συνεργασία και θα τις προτείνει η Ομοσπονδία ή θα τις προτείνει ο Σύνδεσμος στην Ένωση Διαιτητών και η Ένωση Διαιτητών στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Θα υπάρχει ένας κρίκος μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε β' και πρώτο βαθμό, δηλαδή από το Σύνδεσμο Επιτροπή Διαιτητών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα όργανα τα θεσμικά της Επιτροπής Διαιτησίας στην ΕΠΣΗ και την Κεντρική Επιτροπή στην ΕΠΟ. Επίσης, με απόφαση υπουργική, ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών θα είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με 2 ψήφους. Κύριε Μιχάλη, κύριε Γαρεφαλάκη, αυτά βέβαια τα λέτε εσείς, αλλά εδώ υπάρχει μια αναστολή εγγραφής της ΣΟΤΠΕ, της Ένωσης Διαιτητών, ως πλήρες μέλος της ΕΠΟ και σας ξανααναφέρω τώρα την κίνηση του Σπανέα. Όχι, 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 όχι. Αυτό κάνω κακούλα της. Θα τα βάλουν στέση τους. Είπα, θα μείνουν του Σπανέα, αλλά δεν είναι αυτό, αυτό που λες, δεν υπάρχει αναστολή. Η ΕΠΟ ναι. Και για μένα ζητούσε να συμμετέχουν και είναι ενεργεία διαιτητές και συμφωνούσε και η FIFA και η ΕΠΟ. Και είναι ενεργεία διαιτητές. Προσέξτε, προσέξτε, εδώ έχει μια παρεξήγηση. Αντώνη, ναι. Γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Κάποιοι για να εκμεταλλευτούν τον ψήφο θέλανε να δημιουργήσουν άλλη ένωση διαιτητών από τις κατηγορίες Super League 1, Super League 2, Γάμα Εθνική και Παρατηρητών. Αυτό δεν γίνεται. Αν διότι υπάρχει λέω... αντιπαλότητα μεταξύ όχι, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Υπάρχει, μα συγγνώμη, μα κάτσε τώρα, κάτσε Αντώνη. Όταν μιλάμε τώρα, εμείς δεν έχουμε αντιπαλότητα, έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια ένωση διαιτητών επίσημη, την οποία μετά την τροποποίηση που έκανε τελευταία τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Λευτέρη Αβγιονάκη, ότι ο εν ενεργεία διαιτητής θα συμμετέχει και για μένα είναι δίκιο. Ναι. Είναι δημοκρατικό. Να πούμε για την τροπολογία που ψηφίστηκε, ναι. Ότι ο εν ενεργεία διαιτητής... Μπράβο. Θα συμμετέχει. Ναι. Και σε πρώτο βαθμό και σε αλφα βαθμό, δηλαδή και στο σύνδεσμο και στην ομοσπονδία. Προσέξτε εδώ ότι θα μπορεί να ψηφίσει εδώ διοίκηση και να εκλεγεί και να διοικήσει και να φύγει από εδώ ως υποψήφιος. Εμένα με πρότεινε ο σύνδεσμός μου. Και πήγα στην Αθήνα υποψήφιος, έτσι. Και θα, έτσι, εδώ, ναι, και θα μπορέσει ο εν ενεργεία διαιτητής ο Α με ναι, απόφαση του συνδέσμου του ναι, να πάει στην Αθήνα να είναι υποψήφιος θελών διαιτητών. Μάλιστα. Και να εκλεγεί, προσέξτε, και να εκλεγεί και να έχει το δικαίωμα, εφόσον το εγκρίνει τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, να πάει και στην ΕΠΟ να ψηφίσει. Άνοιξε η πόρτα της ΕΠΟ δηλαδή, έτσι. Όχι άνοιξε, δεν υπάρχει... Στο λέω εγώ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση καλά, να μην είμαστε μέλος ναι, της ΕΠΟ. Διότι εμείς σεβόμαστε την ΕΠΟ. Εμάς είναι η προϊσταμένη μας αρχή. Αλλά ζητάμε να ναι, σεβαστούν και εμάς και ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος σε αυτά που σας είπα. Δεν τα λέω εγώ, Γαρεφαλάκης ο Μιχάλης. Αυτά είναι νόμος του κράτους. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, υπάρχει μια νομοθεσία στα τηλεοπτικά μέσα. Εσύ μπορεί να παρανομήσεις, αν παρανομήσεις.
Ναι, τώρα στο προκείμενο τώρα. Μα περιεχομό είναι. Ο νόμος είναι νόμος για όλους μας, έτσι. Λοιπόν, φεύγω από εκεί. Πάμε τώρα στον κύριο Σπανέα. Ο ναι, κύριος Σπανέας. Να έρθουμε στην κίνηση του Σπανέα, η οποία και αυτή την παρακολουθούμε και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Ναι. Λοιπόν, ναι, πείτε μου, πείτε μου. Θες να ακούσεις το τι συμβαίνει με τον κύριο Σπανέα. Αν θες να ακούσεις. Βεβαίως το ακούσω. Λοιπόν, ο κύριος Σπανέας ήταν γενικός γραμματέας της πρώην ΟΛΠΕ. Με πρώην τον Καραμάνι. Ψήφιζε όλες τις αποφάσεις. Μια στιγμή παρασύρθηκα κι εγώ, γιατί άλλα μου τα λέγανε και διαφορετικά βλέπω τώρα, ότι δεν ενεργούσε ο Καραμάνης, ότι δεν έκανε ο Καραμάνης, ότι ο τούτο ο Καραμάνης, ότι μπήξε ο Καραμάνης. Λέω, κάτσε ρε, τι γίνεται εδώ να πούμε. Γι' αυτό όταν δεν είσαι μέσα, καλά θα κάνεις να μένεις απ' έξω. Και θα δώσω και μία συμβουλή στους ενενεργεία διατητές, γιατί το έχω κάνει εγώ το λάθος, την έχω πληρώσει και το ξέρω όλο το Ηράκλειο. Μην ασχοληθείτε, αγόρια μου, με τα διοικητικά. Όσες έχετε βλέψει να παίξετε σε μεγάλες κατηγορίες και έχετε βάλει στόχους FIFA και αλφα-εθνική, μακριά από δίκηση να ψηφίζετε. Δεν θα λέτε όμως τι ψηφίζετε. Γιατί το έχω κάνει και αυτό το λάθος εγώ. Μου είχε πει κάποτε ένας μεγάλος διαιτητής, ο Γιώργος ο Κουναλάκης, καλή του ώρα. Μιχαλιό, όπου μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Και εγώ είμαι το βατράχι. Και την πλήρωσα. Το κλείνω εδώ. Έτσι, το κλείνω εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σπανέα. Πάμε, ναι. Μου προτίθηκε εμένα το 2021, ναι, το 2022, από το όνομα, από το Σπύρο του Βασιλείου, του Συνδέσμου Διατητό Ποδοσφαίρου Ηλίας, να ηγηθώ. Ναι. Επειδή γνωρίζω καλά και έχω διατελέσει συνδικαλιστικά και ως ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, αλλά λόγω των πτυχίων που έχω πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών και από διάφορα άλλα μια επιστημονική κατάρτιση που έχω, να είμαι ως πρόεδρος της Ένωσης Διατητών. Το αρνήθηκα και το αρνήθηκα στο όνομα του χωριού μου. Είμαι πρόεδρος στο Αστρίτσι. Το θεωρώ μεγάλη τιμή. Διότι στο Αστρίτσι έχουμε τεράστια προβλήματα. Είμαστε ένα χωριό το οποίο μας έχει χτυπήσει ο σεισμός. Ναι, είναι. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Δυστυχώς. Άνθρωποι έχουν μείνει έξω από τα σπίτια τους. Θα περάσουν 4-5 χρόνια. Και δεν θεώρησα αυτή τη στιγμή, το βάλα στα ζυγαριά. Και είπα, Μιχάλη, έκανα την προσευχή μου και ο Θεός με φώτισε και πιστεύω ότι έκανα το σωστό και επέλεξα το χωριό μου, το μικρό χωριό μου, το Αστρίτσι, το οποίο αγαπώ. Ελάτε. Είναι η συγκίνηση που νιώθω για τα σφάλματα που έχω κάνει όσον αφορά τον κύριο Σπανέα. Επειδή ο κύριος Σπανέας είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας, πρότεινα στον κύριο Βασιλείο τον Σπύρο να είναι αυτός ο υποψήφιος πρόεδρος. Ξεκινήσαν οι διαδικασίες, έπεσε η διοίκηση. Έπεσε η διοίκηση. Άρα Γιώργο, σε αγαπώ και φέρω το όνομά σου, είναι φίλος μου Γιώργος Ψυχομάνης. Είναι η συγκίνηση. Έπεσε η διοίκηση από γενική συνέλευση που ζήτησε ο κύριος Σπανέας και οι άλλοι. Έπεσε η διοίκηση του Υγεία του Καραμάνη και έτσι με παράπονο. Γιατί τώρα που είμαι στη διοίκηση, βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς κανενός τη βοήθεια, κράτησε την Ένωση Διατητών ανοιχτή. Και πρέπει να βραβευθεί. Και πρέπει να τιμηθεί. Γιατί θα είχε κλείσει η Ένωση Διατητών. Αν δεν ήταν ο Ηλίας ο Καραμάνης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που το στηρίχανε. Ο Κώστας ο Αδαμόπουλος, ο Νίκος ο Πατσιαγούρας, παλιοί διατητές, παλιές καραβάνες και άλλα παιδιά που τα ξεχνάω. Ο κύριος Σπανέας να φορέσει το κοστούμι του Προέδρου. Τον έριξε. Και προσέξτε κυρία μου. Ψηφίστηκε ο οικονομικός απολογισμός ομόφωνα. Και τον ψήφισε και αυτός. Και τον ψήφισαν και οι φίλοι του που σήμερα μας στέλνουν στα δικαστήρια. Και μπαίνει ο κύριος, Σπανέας, διοικούσα επιτροπή. Βεβαίως. Δεν πήγαν στα δικαστήρια. Είναι μια εξέλιξη όμως την οποία. Είναι νόμιμο. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Περίμενα να ακούσεις τώρα. Αυτή η γενική συνέλευση η πρώτη που πέφτει η διοίκηση Καραμάνη
θα πω, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, γίνεται τον Οκτώβριο, δεν θα πω ημερομηνία. Οκτώβριο, πρόσεξε. Όχι, ναι, λεπτό, και είναι ταμιακώς εντάξει όλοι οι σύνδεσμοι. Μπαίνει η διοικούσα επιτροπή ο κύριος με 5 άτομα δικά του, που τα επιλέγει αυτός, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα, χωρίς να πάμε στα δικαστήρια και να ορίσει το δικαστήριο διοικούσα επιτροπή, γιατί μπορούσαν να μπουν κι άλλοι. Αλλά για να μην τα έχουμε στα δικαστήρια, εγώ δεν είναι εδώ στην συνέλευση, συμφώνησαν, κλείσαν το θέμα, ok, Γιώργος Πανέας, πρόεδρος ενώσεως διαιτητών. Το δεχτήκαν όλοι. Και ο Καραμάνης όλοι. Πάμε στη Γενική Συνέλευση. Η κάθε διοίκηση για να κάνει εκλογές είναι υποχρεωμένη στην εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται να δώσει τους ταμιακούς εντάξει. Ο κύριος λοιπόν Σπανέας και η διοίκησή του έδωσε τους συνδέσμους που ψήφισαν ότι ήταν ταμιακός εντάξει και είναι ταμιακός εντάξει. Και τους υποψηφίους ότι είναι ταμιακός εντάξει και είναι ταμιακός εντάξει. Ο ομιλών και έχω μάρτυρες για να συμμετέχω εγώ έπρεπε να δώσω 100 ευρώ. Έτσι. Και εμένα το κατοστάρικο το έδωσε ο κύριος Πανέας. Και τώρα λέει ότι δεν είσαι ταμιακός εντάξει. Μα εσύ δεν το πλήρωσες. Και ήρθα εγώ και σου το έδωσα. Εσύ ο πρόεδρος που προκυρήσεις τις εκλογές, που εισπράττεις, που δίνεις με υπογραφή δική σου τους ταμιακούς εντάξει, έρχεσαι τώρα και λες ότι δεν είσαι ταμιακός εντάξει. Θέλετε να πείτε ότι ήταν διάτρητη. Και μας πας στα δικαστήρια. Ότι είναι διάτρητη, ότι είναι ανα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Σπανέα. Όχι, θα σου πω εγώ τι, θα σου πω, εγώ δεν κρύβω τα λόγια. Μα ακούμε, σου ξέρεις κάτι, όταν λες την αλήθεια, μην φας κανένα. Όταν δεν κατηγορήσεις, μην φας κανένα. Λοιπόν, συνεχίζω, μην με διακόπτεις. Είναι σοβαρό το θέμα. Όχι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν για εκλογές. Τελειώνω. Φτάνουμε λοιπόν στη προεκλογική περίοδο των 2-3 ημερών. Ο κύριος Πανέας μας έχει πάει στα δικαστήρια τώρα ως εκλεγμένοι. Έχει εκλεγεί και αυτός βέβαια. Τι κάνει. Βγαίνει στο Soccer Plus και ανακάνει μια ανάρτηση ότι επιλέγω αυτά τα 5 άτομα. Γραμμένα, τα έχω εδώ. Ναι. Γραμμένα, 1, 2, 3, 4, 5. Εμένα και δύο άλλους συναδέλφους, τον Σπύρο τον Λιόλιο και τον Γιώργο τον Τζιμικλή από την Μεσσηνία, είπε, άμα θέλετε ψηφίστε τους. Εγώ την ίδια στιγμή βγήκα και είπα και το δημοσίευσα. Δεν θέλω τη βοήθεια του κυρίου Σπανέα και κατεβαίνω σαν ανεξάρτητος. Αυτή η ανεξαρτησία μου έδωσε την πλειοψηφία. Και φτάνουμε τώρα. Γίνονται εκλογές. Δεν γίνεται καμία ένσταση. Ένσταση κάνει μόνο ο εκλεγμένος σημερινός γενικός γραμματέας που είχε λάθος πληροφορίες, που δεν είχε καμία σχέση με τον αδερφό του, διότι ο Ηλίας ο Καραμάνης είναι πρόεδρος στην Ένωση Διαιτητών και ο άλλος ήταν πρόεδρος στο Σύνδεσμο Βιωτίας. Και κάνει ένσταση ότι δεν ήταν ταμιακός εντάξει κάποιοι σύνδεσμοι, χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος. Και δεν διαφωνεί κανείς. Και η Επιτροπή ακυρώνει αυτή την ένσταση που έχει κάνει ο Γιώργος ο Καραμάνης. Και πάμε να κάνουμε συμβούλιο, ως πλειοψηφών σίγουρο τους καλό, μέσα στις ημέρες που έλεγε το καταστατικό μας, σε 10 μέρες. Ναι. Έτσι. Είχα να επιλέξω λοιπόν εγώ 9 συναδέλφους και να προτείνω πρόεδρο. Διότι μετά ο πρόεδρος ήταν αυτός ο οποίος θα έδινε τις άλλες θέσεις. Πάντα με την υποσημείωση, κύριε Μιχάλη, ότι ο χρόνος πιέζει. Δηλαδή, μωρέ, πιέζει, τελειώνουμε. Να τελειώσουμε το θέμα σπαρέα, να το μάθουμε την Ελλάδα. Γιατί αυτό απέξει πραγματικά. Δεν το κλείσουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι πιο πολύ, έχει πιο πολύ ουσία από τα άλλα θέματα. Ο κύριος Πανέας είναι εκεί. Σηκώνω εγώ πάνω και λέω για να βάλεις. Και είπα για να βάλεις γιατί. Για αυτά που είχε κάνει ο Σπανέας. Ότι επέλεξε, γιατί εγώ ποτέ δεν είμαι κολοτούμπας, επέλεξε ποιους θα ψηφίσει το σώμα. Δηλαδή είσαι άχρηστος. Εσύ είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστος. Άμα περισσότερο δώσουν. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και μία που δεν το περίμενα ποτέ. Κόντρα που είχε με το Σωτήρι το Βοριά. Δεν μ' άρεσε αυτή η στοιχομηδία. Δεν μ' άρεσε. Κατέβηκε πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Βγήκε, έκανε δηλώσεις να ευχηθώ καλή συνεργασία. Όλα καλά. Πάμε στο δεύτερο συμβούλιο. Στο δεύτερο συμβούλιο συνεδριάζουμε κανονικά. Εκεί ο κ. Πανέας. Πάμε στο τρίτο συμβούλιο. Συνεδριάζουμε κανονικά. Εκεί ο κ. Πανέας.
Και μια ωραία πρωία με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος και μου λέει: Γαρβαλάκη, ξέρεις τι έγινε εδώ, τι. Λέει: μας δικάσανε Ρήμιν και ακυρώσαν τις εκλογές. Ναι. Τι λέει ο Μανώλη, του λέω: κλείνω, κλείνω. Τι λέει ο Μανώλη. Τι δίνεται, κύριε Μιχάλη, τελειώνω εδώ. Ναι. Κάναμε εμείς ένσταση. Κερδίζομαι, διότι εμείς δεν είχαμε ενημερωθεί. Κερδίζομαι λοιπόν την απόφαση, ακυρώνεται η πρώτη απόφαση, ναι, και έχουμε κανονικά ως διοίκηση να λειτουργούμε. Είναι το μόνο, αυτά ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι, για διοικούσα επιτροπή. Mm-hmm. Τώρα πάμε στην πρώτη κυρίως δίκη. Πάμε λοιπόν 1 Μαρτίου, ακούστε. Και επειδή ο πρόεδρος που ακύρωσε την απόφαση που είμαστε εμείς σε Ρήμην, τον εξαιρούνε. Και παίρνουμε νέα ημερομηνία για 28 του μηνός. Το κλείνω εδώ το θέμα. Το Μάρτι, τώρα. Ναι, τώρα. Δεν υπάρχει. Οπότε το λέω, άκου. 28 Μαρτίου λοιπόν, Τρίτη, άκου, είναι... Άκου, Αντώνη, εντάξει, δεν υπάρχει ένα στο εκατομμύριο. Καλά το, ναι. Ένα στο εκατομμύριο, ναι, γιατί όπως τα είπα έγιναν, δεν μπορώ να είμαι εγώ πρόεδρος και να λέω, είστε ταμιακός, εντάξει, ψήφιζε και μετά από μερικές, μετά από τρεις μήνες. Ναι. Να πω, δεν είσαι ταμιακός ένταξη, δεν είσαι ταμιακός ένταξη και δεν έχω κάνει καμία ένσταση. Πρόσεξε, Αντώνη, πρόσεξε. Οι νομικοί μ' ακούνε και δεν έχει κάνει αυτός καμία ένσταση. Δεν έχει κάνει καμία ένσταση. Ο Γιώργος ο Σπανέας ή από αυτούς δεν έχει κάνει. Και εδώ είναι το ένα θέμα. Ο σύνδεσμος Ηλίας που συμμετέχει, ο φίλος μου Σπύρος ο Βασιλείου, έχει πάρει απόφαση στο Διοικητικό του Συμβούλιο για αυτή την ανακατοσούρα. Οι άλλοι συνδέσμοι που συμμετέχουν οι πρόεδροι τους έχουν πάρει απόφαση στα διοικητικά του συμβούλια. Γιατί αν έχουν πάρει συμβούλια, τότε τι να πω εγώ να πούμε. Εδώ δίνουμε αγώνα για να ισχύσει ο νόμος. Και τι θέλω να σου πω. Ερχόμαστε πάλι να πολεμήσουμε τη διοίκηση, έτσι, που δεν κατάφερε αυτή η διοίκηση αυτά που γίνανε εδώ. Έβαλε ένα μικρό πετραδάκι και πρέπει να χτίσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν να μην το χτίσουμε και να μας δείχνουν και να τους βλέπετε. Αυτοί τσακώνται μεταξύ τους. Αυτή είναι η άποψή μου για τον κύριο Σπανέα. Και ο Γιώργος, επειδή αγαπάει τη διατησία, αλλά πιο πολύ αγαπάει την προβολή του, γιατί θέλει να γίνει πρόεδρος, έτσι πιστεύω εγώ, καλό θα είναι να αποσύρει όλα αυτά και χέρι-χέρι, με αγάπη και ομόνια, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Μετά από 3-4 χρόνια θα έχουμε εκλογές και να κατεβούμε πάλι, αν ζούμε, γιατί ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε το τραπεζάκι που βάζουνε και πάει το σώμα του κοιμηθέντος αδελφού, ποιος θα είναι ο επόμενος. Λοιπόν, και όλοι μαζί, αδέλφια μου, κύριε Σπανέα, να συνεχίσουμε με αγάπη και ομόνια. Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά. Άλλη ερώτηση. Δεν προκύπτει όμως κάτι τέτοιο, κύριε Μιχάλη. Δεν προκύπτει. Αν δεν προκύπτει. Εγώ όμως ως άνθρωπος. Είστε και οι διαιτητές, δεν είστε αγγελάκια. Υπάρχουν στρατόπεδα, υπάρχουν επαγγελματίες. Μη σ' για αγγέλους. Ναι. Οι άγγελοι, εντάξει, άκου να δεις κάτι, φίλε. Πιστεύω ότι είσαι πιστός στη θρησκεία. Οι άγγελοι διαχωρίστηκαν. Λοιπόν. Και είναι οι άγγελοι που είναι δίπλα στο Χριστό, στο Θεό, στον τριαντικό Θεό, έτσι. Και είναι και οι άγγελοι που δεν είναι. Λοιπόν. Έτσι και εμείς οι διαιτητές έχουμε όλων των ειδών αγγέλων. Εγώ ξέρεις τι λέω, είμαστε μια όμορφη παρέα. Ωραία, τι να σας πω, ναι. 28 Τρίτου λοιπόν, ναι, έτσι, θα συναντηθούμε πάλι, ναι. Θα συναντηθείτε, ναι, δίκως, ναι, θα συναντηθείτε. Θα συναντηθούμε πάλι, ναι, 28 Τρίτου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ζωή να έχουμε, ζωή να έχουμε. Ζωή να έχετε όλοι σας. Ναι, αλλά μην παραλείψω όμως, έχουμε και μια ανακοίνωση πολύ σοβαρή του συνδέσμου. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυτή την κόντρα με το σύνδεσμο με την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ. Τι έγινε πάλι τώρα εκεί? Ναι, λοιπόν. Εγώ τι πιστεύω, έτσι, εγώ τι πιστεύω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κόντρα ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου με την Ένωση. Δύο πρόσωπα έχουν κόντρα και την πληρώνουν όλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Νίκο Τζόρτζογλου εναντίον του Μιχάλη του Κουκουλάκη. Πρόσεξε. Ο πρόεδρος της Ένωσης. Να μην προσωποποιήσω. Όχι, εγώ το προσωποποιήσω και προκαλώ. Εγώ προκαλώ και τους δύο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νίκο Τζόρτζογλου εναντίον του Μιχάλη του Κουκουλάκη. Έτσι. Άδικα. Διότι ο Περέιρα ενεργοποιήσει τον κανονισμό και το κρατήσουν οι κύριοι αυτοί, ότι τα ποσοστά όλα τα χρόνια που δίναμε παράνομα τα εισέπρατε η ΕΠΣ. Και ξέρεις κάτι, Αντώνη, και εδώ πρέπει να επέμβει οικονομική δίωξη εγκλήματος. Προχθές το σύνδεσμο που ήρθανε, οι κύριοι που είναι στην ΕΠΣ, παρουσία όλων εμάς,
σε ερώτηση που κάναμε, ρε παιδιά, σας κόβουν αποδείξεις. Γιατί επί των ημερών το δικό μου, που είμαι στην Επιτροπή Διατησίας του Νίκου του Συργονάκη, τον οποίο ευχαριστώ δημόσια για την προσπάθεια που έχει κάνει να γίνει ο σασμός, τον ευχαριστώ δημόσια αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άγιο άνθρωπο, το παιδί μου, γιατί είναι παιδί μου, έτσι, δεν κόβουν αποδείξεις. Πληρώνει για την τέτοια του αποδείξεις. Δηλαδή είναι υποχρεωμένο και ξέρεις γιατί. Γιατί είναι παράνομο. Πώς θα κόψει απόδειξη μια παράνομη πράξη. Κάθε Δευτέρα που συναντιόνται εκεί στο ξενοδοχείο, είπαν τα παιδιά ότι πηγαίνουμε, δίνουμε το δεκάρικο και δεν παίρνουμε απόδειξη. Έτσι είπανε. Στο σύνδεσμο. Υπάρχουν μάρτυρες. Αυτοί υπάρχουν μάρτυρες, αυτό που σου λέω. Εντάξει. Εδώ πρέπει να γίνει ένας οικονομικός έλεξη από την δίωξη, γιατί ακούγονται κι άλλα. Και να λεχτεί ο θεσμός της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Δεν καταγγέλλω τίποτα. Εγώ μόνο που άκουσα ότι δεν έχουν αποδείξεις, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Το είπανε διαιτητές και το είπανε μπροστά στον Κοκκινάκη, μπροστά στον Κουναλάκη, σε όλους εμάς. Μπροστά στον Γιώργο το Φουκάκη, μπροστά στον Χαραλαμπάκη, σε όλους το είπανε. Αυτή η κόντρα λοιπόν για τα ποσοστά Τζόρτζογλου Κουκουλάκη, που έχει δίκιο ο Κουκουλάκης, και η άλλη μεγάλη κόντρα που την πλήρωσα εγώ σε μια συνάντηση που δεν αξίζει τον κόπο το να συζητηθεί, στο Παγκρίτιο στάδιο Ιωαννίδη και Κουκουλάκη, άρον άρον στάδος των αυτών. Έπρεπε εγώ να πάω να καταθέσω, να ψευδοματηρήσω αυτά που γράφει ο Κουλίζος, ο ψευδομάρτυρας είμαι εγώ. Έπρεπε εγώ να πάω να ψευδοματηρήσω για να παραμείνω ως διευθυντής και να μην κυνηγηθεί το παιδί όπως κυνηγεί στο γάμο της κατηγορίας. Και εγώ από την ιδέα μου κάνω μάθημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όπως εγώ. Εγώ κοιμάμαι ίσως τα βράδια. Γιατί το χέρι μου δεν το βάζω που να είναι. Και ειδικά στο Ευαγγέλιο. Αυτή λοιπόν η κόντρα έχει οδηγήσει εδώ το σύνδεσμο και την έψη. Ναι. Και πήρε τους διατητές, τους πήρε σε υπόγεια και δεν εφαρμόζεται ο νόμος και έγινε και προχθές το σόου. Επήγε ο πρόεδρος του συνδέσμου και σε ρωτάει Αντώνη. Ο πρόεδρος του συνδέσμου δεν είναι θεσμός. Δεν μου απάντησες. Πείτε την άποψή σας, Είναι θεσμός σας παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν, πείτε την άποψή σας. Πήγε λοιπόν ο κύριος Κοκκινάκης, από ό,τι λέει και αυτή, και είπε ότι κύριε πρόεδρε, θέλω να πω πέντε πράγματα, γιατί θα έρθει ο πρόεδρος της Ενώσεως Διατητών να μιλήσει για τον κανονισμό. Είναι κακό να επιτρέψουν πέντε λεφτά στον πρόεδρο να βγει επάνω στο βήμα και να πει ότι παιδιά θα έρθει ο Μιχάλης ο Γαρεφαλάης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ενώσεως Διατητών, να σας μιλήσει. Είναι ο Μανώλης ο Γιαναδάκης, όχι εγώ. Εγώ τώρα λοιπόν τους ενημερώνω ότι τη Δευτέρα, την άλλη που έχουν μάθημα, εγώ θα είμαι εκεί. Και θα ζητήσω ως θεσμός πλέον, με ήπιο τόνο και με σεβασμό, να εξηγήσω στα παιδιά αυτό το νόμο που δεν ήθελαν να ακούσουν. Θα μου τα απαγορέψουνε. Και με ποιον δικαίωμα θα τα απαγορέψουνε. Λοιπόν. Και θα φωνάξω, το λέω και δημόσια, θα φωνάξω την Ελλάδα. Γιατί κάποτε πρέπει να μπαίνουν. Να μπαίνουν κάποια πράγματα στη σειρά τους. Δεν μπορεί εμένα ο κύριος Ιωαννίδης που παράνομα είναι στην Επιτροπή Διατησίας. Είναι παράνομα. Διότι δεν είναι μέρος του συνδέσμου. Και ο Χρήστος Χανιωτάκης, ο οποίος δεν είναι μέρος του συνδέσμου. Και ειδικά ο Χρήστος Χανιωτάκης, που γι' αυτό το παιδί εγώ έχω δώσει τη ζωή μου. Γι' αυτό το παιδί. Και με έβαλα απέναντί του. Ο Χρήστος Χανιωτάκης έβγαζε κορώνες υπέρ της διατησίας και της ανεξαρτησίας. Γι' αυτό σας είπα, τρώμε τη σάκη μας. Και μόλις τον βάλανε στην έψη, τα ξέχασε όλα. Όλα. Κουβέντα, σιλάς που λένε οι Γάλλοι. Και λέω εγώ αυτό που λένε οι Γάλλοι. Πουρκουά, κύριοι. Πουρκουά. Για να μην το πω χωριάτικα. Λοιπόν. Για τα μόρτα κάντε του τανά που λέει στο χωριό μου. Ή τα θέλετε από εμάς. Δεν μας τελειώνετε. Έχουμε νόμο και θα τον διεκδικήσουμε. Και λέω ο Καζαντζάκης. Θεός συγχωρέστονε. Χαίρομαι γιατί τον αγώνα που κάνω είναι δίκαιος και ας χάσω. Λυπάμαι για αυτούς που κάνουν κακό αγώνα και κερδούν με άλλα μέσα. Αυτά, Αντώνη μου. Λοιπόν, 28 Μαρτίου την επόμενη φορά τα λέτε με τους ΣΑΡ, την επόμενη Δευτέρα θα είστε εσείς εκεί κανονικά για το στο... Όχι, θα είμαι εκεί. Όχι, θα είμαι εκεί. Επιτροπή Διετησίας ΣΕΠΣΗ. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, από συμπίεση
της ατμόσφαιρας. Θα δούμε 2-3 φωτογραφίες από το παρελθόν. Έτσι, ναι. Λίγο πριν τελειώσουμε. Για πάμε πίσω. Μισό λεπτό. Μια φωτογραφία εδώ. Άλλο μήπως ότι συνέστηκε λίγο ο Μπριάκος ή ο Δούλος ο φίλος μου. Άλλο monitor κοιτάτε, όχι. Α. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Ναι, μία κλείσουμε έτσι με... Με ευχάριστα, ναι. Με ευχάριστα, ας πούμε. Εδώ βλέπω... Λοιπόν, εγώ Μπριάκος. Να μ' αφήσεις να τις εξηγώ τις φωτογραφίες. 2-3 λεπτάκια. Ναι, 2-3 λεπτά. Ναι, πάμε από την αρχή με την κορσμή τη γυρνάς. Πάμε πίσω, πάμε πίσω, στα δικά μου. Στα δικά μου, γιατί είναι ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πού είναι, δεν τη βλέπω. Εδώ λοιπόν, είμαστε. Εδώ είναι οι καλές εποχές της ελληνικής διατησίας, της ανεξάρτητης. Καλύβας, Γαρεφαλάκης και Τάπραντης Γιώργος, Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Εδώ είναι το 1994, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, με Παπαδάκο, Βαρέλη, Γαρεφαλάκης, Καρτάδο και Καλαϊτζάκη. Το 1995 είναι αυτό το μάτι. Και εδώ για τους κυρίους. Εδώ είναι ο Δούρος. Εδώ και τους κυρίους. Τιμή μου. Που έχω παίξει προκριματικά Champions League. Εξεγονίμων. Ναι, εδώ είναι στη Μάλτα. Δούρος. Ο Κώστας ο Λάπας και ο Θωμάς ο Μπριάκος, αδέρφια μου, έτσι. Στη Μάλτα, μπήκε η Καρέιτζερς. Προκριματικά Champions League. Εδώ, το δικό μου το παιδί. Κύριος Ριγονέλης, Φιλαδέλφια είναι. Τον οποίο τον ευχαριστώ για όλα. Στους αγώνες που δώσαμε για τις διατησίες και συνεχίζει να τις δίνει. Και έχει φτάσει εκεί ψηλά. Ναι, είναι η αποχώρησή μου. Είναι στο πέστε κάτω, και αυτή η φωτογραφία το ίδιο. Πέστε κάτω για να φύγει ο Μητρόπουλος από την ΕΠΑΕ. Ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος. Ναι. Ένα που διακόπτει. Με ποντίκι, Παπαδόπουλο και εγώ. Μάλιστα. Κύριε Μιχάλη, κύριε Γαρεφαλάκη, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Crete Today. Ήταν θυελώδης βέβαια. Έχετε ένα παρορμητισμό ο οποίος πραγματικά είναι ακατανίκητος. Δηλαδή προσπαθώ να... Αντώνη, ναι. Όταν αγαπά αυτός που κάνεις και ότι είσαι αδικημένος και ότι είσαι αδικημένος από ανθρώπους που ήταν αλλού και όχι εκεί που είναι, αισθάνεσαι έτσι. Έλα στη θέση μου. Σου εξήγησα τις σχέσεις οικογένειας και Θεού. Σου εξήγησα τις σχέσεις της οργανωμένης διατησίας, το πούλημα της οργανωμένης διατησίας. Αυτά είναι βιώματα. Αυτά τώρα θα θεραπευθούν και θέλω να το ζήσω έστω μια ώρα. Τι να ζήσω? Να δω τον Νίκο τον Τζόρτζογλου στο Σύνομο Διευθυντών Ποδοσφαίρου Ιερακλείου, μαζί με τον Μιχάλη τον Κουκουλάκη, μαζί με τον Βασίλη τον Κοκκινάκη, και να λείπω εγώ. Γιατί εμένα έχει πειράξει το παιδί μου. Δεν θα είμαι εγώ εκεί αν θα είναι ο Τζόρτζογλου. Αλλά εγώ θέλω να πάει όμως. Και θα φύγω εγώ. Εγώ το λέω δημόσια. Θα φύγω εγώ. Όχι από την Ένωση Διατητών, διότι το ιερότερο μετά την πίστη μας είναι η οικογένεια. Γιατί μου έχει πειράξει το παιδί μου, ένα παιδί, το Στάθη το Γαρεφαλάκη, που το έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Και όταν έχω κάτι εγώ με σένα, Αντώνη, θα χτυπήσω εσένα και θα σε χτυπήσω το πώς σε χτύπησα. Δεν θα χτυπήσω το παιδί σου για να δικηθώ εσένα. Θέλω λοιπόν να έχεις συνεργασία ως σύνδεσμος. Την καλύτερη συνεργασία σύμφωνα με τον νόμο, με την ΕΠΣΗ. Και το Ηράκλειο να είναι αυτό που θα δείξει σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία για το καλό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μακάρι να τα βρείτε, ποιος δεν το θέλει, να μπορέσετε να τα βρείτε και να μην υπάρχουν όλα. Εγώ σου είπα, εγώ θα πάω με σεβασμό, με ταπείνωση τη Δευτέρα στη συγκέντρωση, όχι τη ΕΠΣΗ, των διατητών, γιατί είναι συγκέντρωση των διατητών. Μάλιστα. Και όποιος έχει ψυχή, ας μην με αφήσει να μιλήσω. Μα λέω ταπείνωση και μετά. Ναι, γιατί. Μα κάτσε, δηλαδή ταπείνωση, κάτσε λεπτά. Δηλαδή έχει ταπείνωση και σε βαράμε. Όχι, ταπείνωση, δεν θα φωνάξω, δεν θα βρίσω, θα ζητήσω να μιλήσω. Εντάξει, δεν πάει να πω θα πω μέσα με χειροβοβίδες και τις κρατάω έτσι, θα λέω α, θα τσαμπονίσω αν δεν με αφήσετε. Όχι, γεια σας ήρθα. Είμαι ο Μιχάλης ο Γαρεφαλάκης. Θα το κάνω γιατί έχω άλλο σκοπό. Θα το κάνω, θα μου πούνε, δεν μιλάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα πάω την τσάντα μου και θα φύγω. Όπως έκανε ο Κοκκινάκης. Και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν κάποια θεσμικά όργανα τα οποία ενεργούν. Έτσι, τίποτα άλλο. Μακάρι να τα βρείτε. Αυτό θα είναι προς όφελος της διαιτησίας. Όχι της διαιτησίας. Όχι της διαιτησίας, μην τον μπερδεύεις. Θα είναι προς όφελος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Του παράγοντα. Δεν είναι η διαιτησία. Όχι, όχι. Όχι, διαιτησία. Υπάρχει ποδόσφαιρο. Αν δει, είναι ένα κρίκο. Ξέρει κάτι. Μα τι αυτό λένε. Ναι, μα ακούσα. Ξέρει κάτι όμω. Ποιο βάζει τα λεφτά, ρε εσύ, Αντώνη.
Ποιο τα βάζει, ο Γαρεφαλάκης, ο Τζόρτζογλου, τα λεφτά τα βάζει ο παράγοντας. Βεβαίως. Θα είναι προς όφελος αυτινού που ματώνει. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Όπως και κάτι άλλο. Να το κλείσουμε, δε. Επαγγελματική διατησία. Στο μαγαζί κάνει κουμάντο αυτός που βάζει τα λεφτά. Και αυτοί που βάζουν τα λεφτά είναι πρόεδροι των ανωνύμων εταιρών. Είναι η ΠΑΕ. Κουμάντο κάνει η Super League. Και πρέπει να γίνει, όπως λέει και ο νόμος, δεν μιλήσαμε για τον νόμο, υπάρχει ο νόμος της επαγγελματικής διατησίας. Ο οποίος θα εφαρμοστεί, ε. Προσέξτε, θα εφαρμοστεί. Έχουμε και άλλα να πούμε. Δεν τα πάμε όλα σήμερα. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα πολλές ώρες για τον ελληνικό αθλητισμό. Και πάντα πού είσαι, καλοπροαίρετα. Χωρίς μίσος και με αγάπη. Αλλά πρέπει να λες και παραδείγματα για να ξέρουμε και ο καθένας σε ποιο δρόμο βαδίζει. Λοιπόν, πάντα με υγεία εύχομαι να τα βρείτε. Και πρώτα ο Θεός, την επόμενη φορά θα ήθελα να, ήταν έτσι, να είναι τα πράγματα περισσότερο καλά. Μα είναι καλά. Γέφυρες, να υπάρχουν κάποιες γέφυρες. Αν δεν είναι καλά, μην είναι καλά στο να πούμε. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και το πιστεύω αυτό που κάνω. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Το λέω και με χαμόγελο. Το Λευτέρι τον Αβγενάκη και του ζητάμε συγγνώμη για αυτά που έχει τραβήξει για το καλό του αθλητισμού. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.